Got this weed, got the strength, got these ladies, what you think? Bitches popping ass. Hey, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σε αυτό το βίντεο είχα την ιδέα να μιλήσω για κάτι που λίγο πολύ όλοι μας ή όλοι σας, όσοι έχετε μπάντες και παίζετε, είστε μουσικοί και ξεκινάτε, είστε επαγγελματίες ή λιγότερο και ξεκινάτε να παίζετε σε διάφορα μαγαζιά, λίγο πολύ το έχετε συναντήσει. Μιλάω για μερικούς τύπους από μαγαζάτορες. Τους ξέρουμε όλοι, όλοι ξέρουμε ποιοι είναι, όλοι ξέρουμε τι είναι. Φυσικά δεν μιλάω για τους καλούς, υπάρχουν και καλοί. Ναι, υπάρχουν και καλοί ακόμα. Και είναι ευτυχώς αρκετοί. Αλλά δυστυχώς οι τύποι που θα περιγράψω είναι πολλοί και ζουν ανάμεσά μας. Πρώτος τύπος μαγαζάτορα. Είναι ο τύπος που το μαγαζί του δεν έχει καθόλου κόσμο, την πρωτότυπο, και το μόνο που θέλει είναι μια μπάντα, όχι μόνη της, προσέξτε με τους φίλους της. Ακριβώς. Δεν θέλει την πάντα σχέτη, θέλει την πάντα με τους φίλους της. Φίλους, συγγενείς, θείους, θείες, παππούς, γιαγιάδες, whatever, θέλει και τους φίλους της. Πας να κλείσει ένα live και το πρώτο πράγμα που σου λέει είναι «ΟΚ, είναι να παίξετε». Βασικά δεν με ενδιαφέρει θα παίξετε στα αρχίδια μου, δεν με ενδιαφέρει αν είστε καλοί, δεν με ενδιαφέρει αν είστε κακοί, δεν με ενδιαφέρει τι σκατά παίζετε, με ενδιαφέρει πόσους θα μου φέρετε. Καταλάβατε έτσι. Πόσους θα μου φέρετε. Κοινό η μπάντα λέει: «ΟΚ, το λέει σε κόσμο, κάνει το event στο Facebook, μπλα μπλα μπλα, παίρνει τηλέφωνο να φέρει κόσμο». Και φυσικά γεμίζει ένα μαγαζί με τους φίλους της μπάντας. Που αυτό μερικές φορές είναι καλό. Είναι ωραίο να παίζεις σε κοινό που να σε ξέρουν, νιώθεις λίγο μεγαλύτερη οικειότητα, υπάρχει μεγαλύτερο κέφι, μεγαλύτερη αμεσότητα μερικές φορές. Αλλά ρε φίλε, δεν μπορούν οι φίλοι μου να έρχονται συνέχεια στο μαγαζί σου. Ωραία, το γεμίζεις το μαγαζί. Εντάξει, οκ, το γέμισε το μαγαζάκι σου. Μετά, έρχεται και σου λέει, ξέρεις τι φίλε, οι φίλοι σου δεν ήπιανε πολύ. Μια μπύρα ήπιε ο καθένας. Δεν βγήκαμε. Δεν μπορώ να σε πληρώσω. Και φυσικά δεν ήπιανε μια μπύρα ο καθένας. Αρκετοί ήπιανε αρκετά. Και φυσικά παίρνεις τα αρχίδια μου. Ωραίο, Εξαιρετικό. Η δεύτερη κατηγορία, φυσικά να πω κάτι πριν, ότι οι κατηγορίες μπορεί να είναι και συνδυασμός. Μπορεί δηλαδή κάποιος από αυτούς να είναι πολύ ταυτόχρονα. Μια λοιπόν δεύτερη κατηγορία είναι ο μαγαζάτορας ο κλάψας, ο οποίος έχει μπει στο μαγαζί του και ορισμένα σου κλαίγεται σε φιλικό επίπεδο για να το συμπονέσεις, ότι πω, η καιρή είναι δύσκολη και δεν βγάζουμε πέρα και ξέρεις τι έξοδα έχω και το ΙΚΑ και το ΣΥΚΑ και το όλα έξοδα και πρόστιμα και τι θα κάνω και πώς μπορώ. Φυσικά στα λέει από την αρχή, γιατί σκέψου λίγο απλά για να μην σου δώσει αυτά που θέλεις, για να σου δώσει όσα λιγότερα γίνεται και εσύ να το συμπονέσεις τον κακομοίρη. Όπου τι καλός είσαι. Τι καλός άνθρωπος. Γιατί να τα τραβάω όλα αυτά. Ας μην του πάρω λεφτά σήμερα. Ας τον αφήσω. Ας του κάνω ένα δώρο όλο το live με τον κόσμο μου και τη μουσική μου και την τέχνη μου. Ας το κάνω δωρεάν. Ναι ρε παιδί. Και είναι αυτοί που ζούμε τώρα. Όλοι τζάμπα παιδιά. Όλοι τζάμπα θα παίζουμε. Δεν βγαίνουν οι άνθρωποι. Δεν μπορούν. Η επόμενη κατηγορία είναι ίσως η πιο εκνευριστική, μάλλον από τις πιο εκνευριστικές και ίσως και η πιο αστεία όταν τη βλέπεις σε την επόμενη μέρα. Είναι ο μαγαζάτορας ηχολήπτης. Είναι ο τύπος που ξέρει τα πάντα, ξέρει και ακούει φοβερά, έχει την τέλεια άποψη και εκεί που τα έχεις ρυθμίσει όλα, έχεις κάνει το τσεκ, μια χαρά, δουλεύεις, πας είσαι πάνω στο live, είσαι πάνω στη φάση, μπάντα παίζει, είστε όλοι γαμό, ο κόσμος, σούπερ, όλα σούπερ, ξαφνικά έρχεται από μόνος του, χωρίς να σε ρωτήσει και φυσικά χωρίς να το ζητήσεις και πειράζει την κονσόλα. Εννοείται ότι δεν υπάρχει ηχολήπτης, γιατί δεν πληρώνει ηχολήπτη, απλά έχει κάποια μηχανήματα ή δεν έχει μηχανήματα ή τα φέρνει μπάντα τα μηχανήματα και έρχεται και πειράζει από μόνος του την κονσόλα ρε φίλε. Ναι. Και τι κάνει, τα κάνει πουτάνα. Τα κάνει σκατά, δεν ακούς τίποτα, δεν καταλαβαίνεις τι παίζεις, συνειδητοποιείς με την άκρη του ματιού σου ότι έχει πάει ο μαλάκας και πειράζει κουμπάκια. Ξέρω από το ήχο. Εγώ γαμάω. Ξέρω τα πάντα για τον ήχο. Και πάει με πολύ σταθερό και σίγουρο βήμα ότι ξέρω τι κάνω. Ακριβώς ξέρεις τι κάνεις φίλε. Τα κάνεις σκατά. Επόμενη κατηγορία. Πώς να το πω τώρα. Ο υπερβολικά αγχωμένος μαγαζάτορας. Είναι ο τύπος που μπαίνεις μέσα με τα μπαγκάζια, σε βλέπει, σε χαιρετάει, είναι ευγενικός πάντα και με το που αφήνεις τα πράγματα κάτω γυρνάει και σου λέει, ρε παιδιά, πώς θα τα πάμε σήμερα, πώς το βλέπετε για σήμερα, ελπίζω να τα πάμε καλά, μακάρι Παναγία μου να τα πάμε καλά, μακάρι να τα πάμε πολύ καλά.
δεν ξέρω τι θα γίνει από κόσμο και αυτά και που μακάρι να τα πάμε καλά και πώς το βλέπεις. Και εννοείται ότι μέχρι να ξεκινήσεις να στείνεις, σου έχει γαμίσει την ψυχολογία. Και δεν μιλάμε τώρα για ποσά, λες και έχει κλείσει το Wembley. Ο τύπος νομίζω ότι έχει κλείσει μια αρένα, ας πούμε, έξοδα κάτι χιλιάδες ευρώ. Ενώ μιλάμε για ένα απλό λαϊβάκι που θα πληρώσει maximum 40-50 ευρώ το μουσικό και τα ένσημα. Και αγχώνεσαι. Μια επόμενη κατηγορία, και αυτό συμβαίνει, είναι ο μαγαζάτορας επιθετικός. Ο playmaker, ξέρω κάτι επιθετικός γενικά. Είναι ο τύπος που μπαίνει στο μαγαζί, σε κοιτάει, α ναι, και μετά μόλις στείνεις αρχίζει και σου κάνει μια κουβέντα. Το κινητό, fuck you. Σκάσε. Σου κάνει μια κουβέντα για το τι κολοφάρα είστε εσείς η μουσική. Ενώ υπάρχει κρίση και όλοι παίρνουν χαμηλότερα ποσά, εσείς έχετε πάρα πολύ ψηλές αμοιβές και έχετε αδικαιολόγητα ψηλές αμοιβές και δεν θα έπρεπε να έχετε τέτοιες αμοιβές. Και γιατί δεν κατάλαβα, γιατί μια γκαρσόνα να παίρνει 30 ευρώ το 8ωρο, τι παραπάνω κάνει ο μουσικός. Είναι από τα κάπου έχω ακούσει. Και μάλλον πολλοί από εσάς την έχετε ακούσει. Και δεν έχετε δικό σας κόσμο και δεν μπορείτε να δικαιολογήσετε τα λεφτά που φέρνετε και τι κάνετε και μια φύσα φτιάχνετε και έρχεστε και παίζετε 3 ώρες. Άντε να το εξηγήσει τώρα ότι μεγάλε. Είναι 3 ώρες νωρίτερα. 3 ώρες στο live, 3 ώρες μετά, στήσιμο, κουβάλιμα, φορτώμα, ξεφορτώμα. Είναι οι πρόβες που έχω κάνει για να έρθω να παίξω στο μαγαζί σου. Φυσικά, εννοείται ότι όσο λιγότερα είναι τα χρήματα, τόσο μεγαλύτερη και η επίθεση. Μία επίσης αστεία κατηγορία είναι οι τύποι που λένε πολλά. Απλά προστάρουν να συναναστρέφονται με μουσικούς, καλλιτέχνες, τραγουδιστές γενικότερα. Θα σε καλέσει στο μαγαζί του πριν το live για να σε γνωρίσει από κοντά, να μιλήσετε. Να συζητήσετε για το live, φαντάζεσαι εσύ. Ο τύπος δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά, σε φωνάζει. Πίνει το ποτό σου, το οποίο πληρώνει εννοείται, και ξεκινά να σου λέει για τη ζωή του. Και πόσο σκληρά έχει δουλέψει στη ζωή του, και πόσο τα έχει καταφέρει μόνο του, και πόσα λεφτά έχουν πέρασει από τα χέρια του, πόσο πετυχημένο είναι, και ό,τι έχει κάνει το έχει χτίσει μόνο του, και αυτοδημιούργητο και παραγωγικό, και πονάει το μαγαζί του γιατί τα έχει φτιάξει όλα μόνο του, τα έχει χτίσει μόνο του, και τα έχει βάψει μόνο του, και στα αρχίδια μα, φίλε. Εγώ ήρθα να κλείσω ένα live να παίξω. Το παράδοξο αυτής της κατηγορίας είναι ότι όταν συμβαίνει αυτό, το live δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί ο τύπος δεν ενδιαφέρεται να κλείσει live. Ενδιαφέρεται να έρχονται μπάντες στο μαγαζί του, να πίνουν κανένα ποτάκι, να πληρώνουν για να συζητήσουν, και έτσι ο τύπος έχει κάθε μέρα μπάντες στο μαγαζί του να πίνουν ποτό. Το οποίο πληρώνουν. Ιουπί! Υπάρχουν πάρα πολλές άλλες κατηγορίες. Φυσικά δεν είναι μερικές κατηγορίες τις οποίες και εγώ έχω βρεθεί προσωπικά και έχω ακούσει από φίλους και γνωστούς. Εννοείται ότι πολλά από τα μέρη που έχω δουλέψει ήταν πάρα πολύ ok και μας φερθήκαν πάρα πολύ άψογα και πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Εάν έχετε στο μυαλό σας κάποιες άλλες κατηγορίες, μπορείτε να τις αφήσετε κάτω στα σχόλια. Θα χαρώ πολύ να τις διαβάσω όλες. Είμαι σίγουρος ότι μετά από αυτό το βίντεο δεν θα ξαναπαίξω ποτέ σε μαγαζί, γιατί θα με διώξουν όλοι, κανείς δεν θέλει να παίξω. Ναι, αλλά Okay. Θα ακολουθήσουν και καινούργια βιντεάκια, γι' αυτό πατήστε ένα subscribe στο καναλάκι. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, ελπίζω να σας άρεσε. See you, bye. Εκλείστε ρε μαλάκα.